Για πάλι από μένα, λοιπόν, ήρθε η ώρα για ένα ακόμα unboxing. Αυτή τη φορά βλέπετε ότι δεν έχω κάποιο μικρό φακελάκι ή κάποιο δεματάκι της πλάκας. Έχω ολόκληρο θηρίο εδώ πέρα 5 κιλών. Τι έχει εδώ μέσα? Πάμε να δούμε μαζί. Τώρα προσπαθώ εδώ πέρα εντωμεταξύ με την κάμερα να τα βάλω όλα να είναι στη θέση τους, να μπορούμε να δούμε όλοι μαζί όταν το ανοίγω. Οπότε υπομονή. Έλα. Μαχαιράκι. Κάτι έγινε. Επειδή μπαταρία, ότο, αυτιά, τέτοιο, τι είναι αυτά. Λοιπόν. Είχε και μερικά πράγματα στο κουτί που το γύρισα ανάποδα και έπεσε. Τι έχουμε εδώ? iLife Beetle Series Robotic Vacuum Cleaner. iLife Clean και κάτι τέτοια. Κάτσε να δω μέσα τι άλλο έχει κούτα. Εν τω μεταξύ και η κούτα αυτή είναι του προϊόντος. Λοιπόν, είναι πονηρός ο Κινέζος. Τι έκανε? Γύρισε την κούτα μέσα έξω. Κάτσε να το δούμε μαζί. Από ό,τι βλέπετε εδώ, Beatles εδώ τη σκούπα στο μοντέλο έχει μέσα V5S γράφει. iLife. Ιούνιος 7, ξέρω εγώ, του 2016. Ο Κινέζος είναι πονηρός. Για να μην δουν το τελωνίο, αν και εγώ το πλήρωσα, δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Για να μην δείτε το τελωνίο ότι είναι συγκεκριμένο μοντέλο και το ψάξει τέλος πάντων. Τι πήγε ο τύπος και έκανε? Πήγε και έβαλε την κούτα από μέσα έξω για να μην φαίνεται τίποτα χαρακτηριστικό του ποιο μοντέλου είναι. Anyway, πάμε να δούμε το προϊόν. iLife Beetle Series Robotic Vacuum Cleaner. Αυτά τα πάμε. Clean iLife. Τι έχει εδώ? Εδώ θα ζοριστούμε λίγο να διαβάσουμε τα πάντα. Λοιπόν, κάτσε να σπρώξουμε και άμα πέσει κάτι. Έλα. Εδώ είμαστε. iLife 220V 50Hz 20W 300x300x70 χιλιοστά, 2,05 κιλά, το ολόκληρη συσκευασία είναι 3,9. Ένα κομμάτι V5S iLife Sensing Technology. Και εδώ πέρα είναι iLife Robot, είναι το site. Εδώ κάτω έχει ένα τηλέφωνο, εδώ πέρα έχει κάποιες εφαρμογές που μπορείς να κατεβάσεις. Πάμε να δούμε και από εδώ. Καλά το παγόδι, θα πέσουν πράγματα. iLife πάλι από εδώ πέρα, Beetle Series Robotic Vacuum Cleaner. Α, και εδώ είμαστε, λοιπόν. Δύο φορές μεγαλύτερη μπαταρία, περισσότερη απορριφωτικότητα, αυτόματη τροφοδοσία, δηλαδή γυρνάει πίσω, έχει αισθητήρα για να μην πέφτει από γκρεμούς. Τι άλλο, μπορείς να το βλέπεις, έχει και για σφουγγάρισμα, δεν είναι απλά ρομποτική σκούπα, είναι και ηλεκτρική σφουγγαρίστρα. Εδώ πέρα έχει και καλά αισθητήρα αποφυγής εμποδίων, δηλαδή να μην πηγαίνει και σκάι με φορά από κάπου. Και είναι και αθόρυβη, έχουν χαμηλώσει τα δεσιμπέλ. Λοιπόν, πάμε να την ανοίξουμε τώρα. iLife, open από εδώ, μαχαιράκι εδώ. Εν τω μεταξύ, σήμερα θα πάω στο ταχυδρομείο να πάρω 4 δεματάκια και επιτέλους θα μου έρθει το καλό μου, το ωραίο, το μαχαιράκι, το καραμπίνερ που έχω παραγγείλει από το GearBest. Λοιπόν, πάμε εδώ, ανοίξω και εδώ, έλα, και εδώ. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια. Τώρα, παιδιά, καταλαβαίνετε, μπορούσα να το κάνω στο πάτωμα. Α, κάτσε. Θα έχει πλάνο για money shot. Okay, όποιος έχει ναυτία, παιδιά, συγγνώμη. Αλλά... Money shot! iLife. Εν τω μεταξύ, αυτό που δεν ήξερα... Κάτσε εδώ πέρα, θα γίνει τώρα... Άρχισε να φάση. Αυτό που δεν ήξερα ότι είναι η iLife είναι της Chewy. Αυτής της ίδιας της Chewy. Α, ωραίο αυτό. Εν τω μεταξύ, χαρτάκι με προστατευτικά τέτοια. Όλα τα έχουν σχεθεί. Λοιπόν, η Chewy είναι η εταιρεία που σας είχα δείξει ένα tablet, το HI10. Είναι η εταιρεία που βγάζει και τις ρομποτικές σκούπες. Η θηγατρική της, τέλος πάντων, πάρτε όπως θες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει, να ξεκινήσουμε με το τι βλέπουμε κατευθείαν με το πανίγουμε τη συσκευασία. Ναι, οδηγίες στα κινέζικα. Τέλεια, σου λέει ότι σφουγγαρίζει, έχει τέτοιο, του βάζει νερά για τη βρύση και αυτό σφουγγαρίζει και σκουπίζει. Γαμό. Κάρτα εγγύησης. Γαμό. User's guide. Ναι, γιατί μου το γράφει έξω user's guide και μέσα είναι στα κινέζικα. Okay. Okay. Είναι όλο κινέζικο. User's guide, μάλλον και στα κινέζικα το ίδιο λέγεται. Ναι, μανδαρίνη καφούλ εδώ πέρα. Όχι, 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 δεν έχει οδηγίες στα αγγλικά, οπότε το βάζω στην άκρη. Μετά, πριν ανοίξω εδώ πέρα, το βγάλω όλη τη μονάδα να δούμε τι έρχεται μαζί. Μαζί έρχεται με αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι το πανάκι των μικροϊνών που θα κάτσεις να το βάλεις από πίσω όταν θες εσύ να σφουγγαρίσεις. Οπότε έλα εδώ, έλα. Ωραία, την άνοιξε τη συσκευασία. Λοιπόν, αυτό είναι το πανάκι. Διαστάσεις, αυτό θα μπαίνει, δεν είναι ότι καλύπτει όλη τη σκούπα, είναι μόνο στο πίσω μέρος της σκούπας. Οπότε σκουπίζει αυτή, ρουφάει και στο τέλος κάθεται και σφουγγαρίζει. Ωραίο, ωραία υφή εδώ πέρα. Δεν είναι σαν Swiffer, είναι πιο μικροϊνών. Anyway, ωραίο, το βάζουμε στην άκρη. Έρχεται με ένα τέτοιο. Έρχεται με
Αυτά είναι χέπα φιλτράκια. Ωραία. Τι γίνεται, στις ηλεκτρικές σκούπες το ξέρετε αυτό. Εντάξει, κάτσε μισό, γιατί άμα είναι να το κάνω καλό unboxing, έλεγα να κάνω απλά να ανοίξω την κούτα και μετά να σας πω ένα-ένα τα πραγματάκια. Αλλά επειδή το βλέπω να τραβάει, κάτσα πάρω ένα powerbank, να βάλω στην κάμερα, να μην μας κλείσει και θα το κάνω μονοκόμματο. Δεν θα σας βάλω από τώρα σε λειτουργία να κάθω να σκουπίζω. Απλά τουλάχιστον το unboxing θέλω να το τραβήξω όσο περισσότερο γίνεται για να πάρετε μια ιδέα της εμπειρίας του unboxing όταν ανοίγεις μια καινούργια συσκευασία. Λοιπόν, αυτά είναι οι φίλτρα HEPA. Τι γίνεται, επειδή και σας έγωψα πριν. Όταν η σκούπα σου ηλεκτρική κάθεται και ρουφάει τέλος πάντων τη βρώμα και τη σκόνη και την μπίχλα που έχει το πάτωμα, από κάπου πρέπει αυτός ο αέρας που ρουφάει να βγαίνει. Οπότε έρχονται αυτά εδώ τα φιλτράκια, τα οποία είναι υποαλλεργικά, δηλαδή για άτομα με αλλεργίες, με τέτοια που έχουν θέμα με τη σκόνη, γιατί να ρουφάς τη σκόνη τη μαζεμένη από το πάτωμα και να την πετάς όλο το χώρο, είναι μαλακία. Οπότε έχει αυτά εδώ τα φιλτράκια, δύο κιόλας, ανταλλακτικά μέσα, μια χαρά, γιατί σκεφτόμουν να πάρω εξτρά σε περίπτωση που μου μπουκώσουν αυτά ή δεν καθαρίζονται, που δεν καθαρίζονται. Μια χαρά. Το σκέφτηκε αυτό ο Κινέζος, φιλτράρονται όλα εδώ πέρα, ό,τι βρώμα, μικροίνες και τέτοια πράγματα έρχονται και κολλάνε εδώ πέρα. Οπότε δύο τέτοια, καλό αυτό. Έχει τίποτα όλα αυτή η υποδοχή? Τίποτα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Λοιπόν, καλώδιο φόρτισης και μπαταριούλες. Οι μπαταριούλες λογικά είναι για το κοντρολάκι. Το καλώδιο από ό,τι βλέπετε, είναι κινέζικος αντάπτορας. Πάλι καλά που έχω εκεί την πρίζα την τέτοια. Την κινέζικη, οπότε αυτή θα τη βάλω κάπου κάτω, ούτως ή άλλως τη χρησιμοποιώ στη μέση του σπιτιού για το extender καθαρά και για τις άλλες συσκευές που φορτίζω. Οπότε μια χαρά. Ανταπτοράκι δεν βλέπω, εκτός άμα είναι εδώ μέσα βαθιά και δεν μπορώ να το πιάσω τώρα που είμαι καθιστός. Όχι. Και μπαταριούλες για το κοντρολάκι. Οπότε το βάζω στην άκρη γι' αυτό. Έλα εδώ, το βάλαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ. Πλαστικό. Α, το κοντρολάκι της. Είναι ρομποτική σκούπα. Είναι έξυπνη, κάθεται, καθαρίζει μόνη της, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εσύ, για να μην την αφήνεις τώρα, έχει λερωθεί, είσαι στο καναπέ, κάθεσαι στην καναπεδάρα σου. Και αράζεις τέλος πάντων και έχεις το κοντρολάκι σου. Μέχρι το κοντρολάκι, πολύ old school. Μου θυμίζει κάτι air condition, ξέρω εγώ, που βλέπεις κάτι νοσοκομεία, σε κάτι ξενοδοχεία της πλάκας τέλος πάντων ενός αστεριού, 5 γραμμών και κάτι τέτοια. Ναι, old school, γαμάτο. Πολύ γέλιο. Λοιπόν, κάθεσαι στην καναπεδάρα σου. Το σκυλί, το παιδί, το γατί, το οτιδήποτε πάει και κάνει κάτι. Λερώνει, ρίχνει κάτι, σκόνη, ένα τασάκι ή οτιδήποτε. Και ρε φίλε, τώρα να έχεις τη ρομποτική σκούπα και να αρχίζει να τη βάλεις μπρος και αυτή να κάθεται να γυρνάει όλο το σπίτι μέχρι να φτάσει στο σημείο που έχει την πολύ τη βρώμα, δεν λέει. Οπότε σου παρέχει αυτό εδώ πέρα το κοντρολάκι και μπορείς να τη χειριστείς. Με την ώρα να κάνει συγκεκριμένο σημείο, να κάθεται να ψάχνει, να επιστρέψει στο σπίτι, ολόκληρο προγραμματισμό, να ξεκινάει, ξέρω εγώ, μπορεί να τη πει. Ξεκινά 8 η ώρα να σκουπίζεις και 2 η ώρα να σταματήσεις γιατί οι γείτονες φωνάζουν, ξέρω εγώ, επειδή κάνεις φασαρία. Μπορείς να του πεις εκεί που θα σε βάλω, αυτό εδώ το κουμπάκι που κάνει το κυκλικό. Άρχισε και καθάριζε εκείνη τη συγκεκριμένη την περιοχή, γιατί εκεί έχει πολύ δρόμα, εκεί μας έπεσε κάτι. Οπότε αυτό θα επικεντρωθεί σε εκείνη την περιοχή. Μετά μπορείς να το χειριστείς, να πάει μπρος, πίσω, αριστερά, να κυνηγήσεις το σκυλί σου, να κυνηγήσεις το παιδί σου, να κάνεις διάφορα τέτοια πραγματάκια και να παίξεις. Λοιπόν, οπότε μια χαρά, μας δίνει και τις μπαταριούλες. Μας σκέφτεται ο Κινέζος. Ρε, πραγματικά, όσο high tech και να είναι η σκούπα, αυτό το κοντρολάκι σου βγάζει πολύ φτύνια, ρε. Εν τω μεταξύ έχει δύο εκπομπούς περίθρων. Δεν ξέρω, επικοινωνεί και η σκούπα πίσω. Δεν ξέρω, μια χαρά. Δύο. Δηλαδή, άμα δείτε τα τηλεκοντρόλ του σπιτιού, έχουν μόνο ένα. Κάτσε να ανοίξω την μπαταριούλα να το βάλω. Να δούμε άμα έχει κανένα λεντάκι περίεργο. Αν έχει κανένα κόκκινο, κίτρινο, τίποτα περίεργο. Backlight. Ελά. Ωραία. Φτηνιάρικες αλφα-αλφα-αλφα. Εντάξει, έχω παραγγείλει και επαναφορτιζόμενες τώρα μαζί με το φορτιστή το Xiaomi. Για να τα κάνουμε παρουσίαση όλα μαζί. Λοιπόν, έβαλα τις μπαταριούλες. Κουμπώνει εύκολα. Φωτισμό. Εδώ είναι ένα θεματάκι τώρα. Έχει κλείνει, έχει μπρος πίσω, φτιάχνεις την ώρα, το ρολόι εδώ πέρα να βλέπεις και τι ώρα είναι, να το προγραμματίζεις μετά να ξυπνάει και να κάνει σκούπα τα δικά της. Πρώτο φάουλ ότι δεν έχει backlight. Δεν έχει ένα πίσω φωτισμό για να βλέπεις, ξέρω εγώ, άμα είναι βράδυ, άμα έχεις κλείσει τα φώτα και οτιδήποτε. Anyway, το βάζουμε αυτό στην άκρη. Τι άλλο έχουμε εδώ? Ναι, άστο αυτό. Λοιπόν, εδώ. Το κλου. Θα μου πεις τώρα, ρε φίλε, μπαίνω στο Gearbest τέλος πάντων που την πήρες και έχει την V7, την V5, την A4, έχει 500 διαφορετικές. Τι διαφορές έχουν μεταξύ τους? Λοιπόν, η V7 είναι πιο πολύ για σπίτια με χαλιά. Δηλαδή που τους ενδιαφέρει να έχει καλές γερές ροδίτσες, να σκαρφαλούν, να κάνει. Η V5 είναι πολυεργαλείο. Είναι και για χαλιά, είναι και για σφουγγάρισμα και για σκούπισμα και για όλα. Οπότε αυτή η συγκεκριμένη τι είναι? Αυτό είναι η δεξαμενή που παίρνει 300 ml, μου φαίνεται. Ναι, 300 ml νερό και μπορεί να σφουγγαρίζει το σπιτάκι σου. Αν δεν το βάζει χαλιά εννοείται, άμα έχει κάποιο παρκέ, άμα έχει κάτι τέτοιο, το σφουγγαρίζει. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα, ανοίγει την τάπα από το πάνω. Α,
το γεμίζεις με νεράκι, το κλείνεις, το βάζεις μέσα στη μονάδα και αυτό σιγά σιγά ρίχνει νεράκι εδώ πέρα και με το πανί αυτό εδώ που σας έδειξα πριν, έλα, με αυτό εδώ το πανί κάθεται και παίζει μπάλα και σπουγγαρίζει το σπίτι. Γαμάτο. Λοιπόν, αυτή η σκούπα έρχεται με δύο τέτοια ανταλλακτικά. Το ένα είναι το αυτό εδώ για το σφουγγάρισμα και η άλλη είναι για το σκούπισμα που θα τη δείξω σε λίγο. Λοιπόν, έχει τίποτα άλλο εδώ. Εδώ είμαστε. Έλα εδώ. Τι είναι αυτό το μαύρο το πράγμα. Λοιπόν, αυτό είναι ο δέκτης. Έλα. Η βάση φόρτισης, μαγιές. Η βάση φόρτισης. Άμα είναι να πάρω εγώ ρομποτική σκούπα και να την έχω σαν να κρατάω σκούπα και φαράσει και να πηγαίνω να την παίρνω αγκαλιά και να την πηγαίνω στην άκρη, χέσε με. Παίρνω μια σουγκαρίστερα από τα τζάμπο, παίρνω και ένα σκουπόξυλο και κάνω τη δουλειά μου έτσι. Εδώ πέρα ποια είναι όλη η μαγιά. Α, ωραίο αυτό είναι έξι. Αυτό το βάζει σε μια γωνιά του σπίτι στο πάτωμα. Θες να το βάλεις, ξέρω εγώ, σε μια γωνία που δεν φαίνεται, θες να το βάλεις πίσω από κάποιο καναπέ. Όπου έχεις χώρο και δεν υπάρχει περίπτωση να περάσεις και ένα βράδυ μέσα με κλειστά τα φώτα και το πατήσεις και το κάνεις χίλια κομμάτια, το βάζεις εκεί πέρα. Αυτό τι γίνεται. Η σκούπα είναι αυτόματη, είναι ρομποτική, είναι έξυπνη. Οπότε τι θα κάνει. Το βάζεις αυτό στην πρίζα. Με το μεταξύ που είναι η σκούπα είναι έξυπνη, εγώ προσπαθώ να βρω που είναι. Α, εδώ είμαστε. Οπότε, κάτσε να τα ανοίξουμε κιόλας, να δούμε άμα ανάβει κανένα λεντάκι. Λοιπόν, είπαμε η σκούπα είναι έξυπνη. Έχει κάποια προγράμματα μέσα, αρχίζει και γυρνάει όλο το σπίτι για να καθαρίσει. Κάποια στιγμή, είτε αυτή τη σκούπα τώρα δεν θα τη βάλεις όταν είσαι εσύ μέσα, ή και να τη έχεις μέσα, εντάξει, δεν έχει πολύ νόημα. Αυτή είναι, ξέρω εγώ, άμα δουλεύετε και οι δύο στο σπίτι, να την αφήνετε εκεί πέρα τη σκούπα για να γλιτώνετε τις δουλειές. Ξέρω εγώ, άμα δουλεύετε όλη τη βδομάδα, μην έχετε ένα ρεπό την Κυριακή και κάτσετε να σκουπίζετε από την αρχή το σπίτι που το έχει κάνει ο σκύλος χάλια, τέλος πάντων, με τις τρίχες του ή είναι με στη βρώμα και θέλει σφουγγάρισμα από τη σκόνη. Οπότε, τι κάνεις. Τι παίρνεις από αυτή τη δουλειά και τον έχεις εδώ πέρα. Το βάζεις από ό,τι βλέπεις πάνω, έχει ένα πράσινο λεντάκι ενδεικτικό. Τι γίνεται, το αφήνεις στο πάτωμα. Κάπου σε ένα μέρος που να μην ενοχλεί και να μην πηγαίνεις πολύ συχνά. Ας πούμε, εγώ θα το βάζα εκεί στη γωνία που είναι το ρολόι από κάτω που δεν έχει τίποτα. Το αφήνεις και η σκούπα αρχίζει. Ξυπνάει το πρωί, της έχεις φτιάξει το προγραμματάκι με το κοντρολάκι αυτό εδώ πέρα και της λες σκούπα σκούπισε. Πάει η σκούπα, αρχίζει να σκουπίζει. Κάποια στιγμή η σκούπα αρχίζει να κλάνει. Λέει δεν έχω μπαταρία. Τι κάνω τώρα, σταματάω εδώ στη μέση, πάει να ανοίξω άλλο την πόρτα και με παίρνεις βάρνα, δεν με βλέπουν ότι έχω να ανάβω, ξέρω εγώ ότι κουνιέμαι και με πατάνε και μου σπάει. Όχι. Επειδή η σκούπα είναι έξυπνη, τι θα κάνει, εδώ είναι η βάση της. Η βάση της εδώ πέρα έχει δύο αυτάκια που πάει και ακουμπάει η σκούπα, είδατε δεν με χτυπάει το ρεύμα, πάει και ακουμπάει η σκούπα για να φορτιστεί. Η σκούπα από κάτω έχει κάτι υποδοχές τέτοιες, πάει και ακουμπάει εδώ πέρα, τσακ, και με το που κουμπίσει κάνει επαφή και αρχίζει και φορτίζει μπαταρία της. Ποιο είναι το κλου, ότι θα γυρίσει μόνη της. Από όπου και να είναι, δηλαδή εσύ καθαρίζεις το σαλόνι και της έχεις βάλει πρόγραμμα. Έχει φτάσει αυτή μέχρι τη τραπεζαρία, μέχρι το κουζίνα, μέχρι οποιοδήποτε άλλο δωμάτιο θες. Μόλις δει ότι δεν έχει μπαταρία, λέει οπ, μάγκα, τι κάνουμε, επιστροφή, καρφί πίσω. Έχει αυτό εδώ πέρα έναν δέκτη και έναν εκπομπό, τραβάει εδώ πέρα το σηματάκι, ήρθε και γύρισε εδώ πέρα, μια χαρά. Και θα γυρνάει εδώ πέρα στη βασούλα. I life εδώ με εξή από κάτω τη γράφει 2016-19V 0,6 αμπέρ. Μια χαρά, γιατί V5S. Το μεταξύ, εγώ πήρα τη V5 Pro. Η Smart. V5S, το Intelligent το μοντέλο. Είναι και το Smart το μοντέλο. Οπότε έχουν μια διαφορά αυτά στη τιμή. Να τα κοιτάξετε. Διαφορές μεταξύ τους στα προϊόντα δεν είναι. Είναι αναμενόμενα revision. Και. Α! Έχει και ανταλλακτικά εδώ πέρα. Λοιπόν, ξανά μέσα εσύ. Ήσουν έτοιμο να σας παρουσιάσω, αλλά τέτοιο. Λοιπόν, το καλό είναι ότι μου είχε και ανταλλακτικά τελικά. Δεν θυμάμαι άμα είχε μέσα extra. Οπότε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε τις βούρτσες. Αυτές οι βούρτσες είναι που κάνουν όλη τη δουλειά. Δεξί, αριστερό. Το μάξι το κάθε γραφείο πάνω είναι και χαραγμένα για να μην κάνεις λάθος. Τώρα τι διαφορά έχουν μεταξύ τους, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει διαφορετική για να γίνει το συγχρονισμός, διαφορετική περιστροφή, ταχύτητα. Anyway, τι γίνεται. Η ρομποτική σκούπα έχει από κάτω. Βασικά όχι. Άστο θα το περιγράψω όταν βγάλω τη σκούπα τώρα σε λίγο. Οπότε έρχεται και με ανταλλακτικά βουρτσάκια, γιατί είδα ότι αυτή έχει πάνω. Και με το πανάκι για να καθαρίσει, άμα ξέρω εγώ, θες να πλάνα τις καθαρίσεις, να φύγει από τα πολλά σημεία, κάνεις έτσι εδώ πέρα και το δουλεύεις. Λοιπόν, το βάζουμε για αυτό στην άκρη. Οπότε η συσκευασία από τη μάνα της έρχεται με το βουρτσάκι αυτό, με δύο ανταλλακτικές κεφαλές που μαζεύω τη βρώμα, δύο φιλτράκια και το πανάκι της φουγκαρίσματος. Οπότε μια χαρά. Και τώρα ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Εδώ μέσα έχει τίποτα άλλο. Κάτσε, μήπως μου έχει αφήσει καμιά έκπληξη ο Κινέζος. Τίποτα. Οπότε φύγε εσύ. Έλα εσύ. I life. Κλείνε εδώ πέρα, push. Από ό,τι βλέπετε, πάμε να ξεκινήσουμε από κάτω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το μαξί μου αρέσει που δεν έχει βρώμα και δεν είναι μεταχειρισμένη. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Οπότε, έχει ήδη το πανάκι του σφουγγαρίσματος, αυτό που σας έλεγα. Το μαξί είναι με βέλκρο από κάτω, οπότε κάτσε και το τραβάς. Και έρχεται και τη θηλυκόνη εδώ πέρα. Τουμπάν.
Λοιπόν, αυτό είναι το κάτω μέρος της σκούπας. Τι βλέπουμε κατευθείαν? Κατευθείαν βλέπουμε τρακτεροτά ροδάκια. Να πάμε από εδώ πρώτα. Τρακτεροτά ροδάκια. Αυτό θα μας βοηθήσει άμα έχουμε χαλιά, άμα έχουμε κάποιο μέρος με κλίση τέλος πάντων, να μην έχει ένα τελείως λίγο ροδάκι εδώ πέρα και έχουμε θέμα. Να μπορείς να σκαρφαλώσεις σε ένα σημείο. Οκ, okay, γαμάτο. Δηλαδή το αφήνεις και άμα έχεις χαλί δεν είναι θέματα εκεί και λέει α, εμπόδιο και δεν μπορεί να περάσει πάνω από το χαλί να το καθαρίσει και αυτό. Έχει τα ροδάκια για να περνάει και πάνω από το χαλί. Γαμώ, πάμε εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το, αυτό των μικροίνων το πανάκι που σας έλεγα, το microfiber, που είναι και για το σφουγγάρισμα. Ναι, αυτό. Πέφτει το νεράκι, καθαρίζει αυτό εδώ πέρα, μαζεύει όλη τη βρώμα και μετά πας εσύ και το πλένεις και το στεγνώνεις. Τι άλλο έχουμε? Οι βούρτσες που λέγαμε, δεξί-αριστερό, εδώ πέρα είναι με βίδα. Με βίδα, καθυστικά, στα προκατσάβιδο και είσαι μια χαρά. Εδώ πέρα είναι τα δύο μεταλλικά που σας είπα ότι θα έρθει και θα εφαρμόσει πάνω στη βάση φόρτισης. Κάτσε να το κουμπίσω λίγο τώρα. Οπότε, μόλις είναι να φορτίσει, τσακ. Τα ακούτε? Αρχίζει η φόρτιση. Κάτσε να το κάνουμε άλλη μία. Πήρε σήμα. Τέλεια. Οπότε εδώ πέρα είναι οι δύο επαφές που θα κάνει τη φόρτιση όταν έρθει. Θα αρχίζει δηλαδή, θα κολλώσει εκεί πέρα στο σημείο που θέλετε και θα αρχίσει να σταματάει. Και αυτό εδώ πέρα είναι το μικρό το ροδάκι που κάνει την περιστροφή. Για να αρχίζει να πηγαίνει αριστερά-δεξιά. iLife, τι γράφει από εκεί, ώρα μη σας πέσει και τι είναι αυτό? Ναι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, τέλος πάντων. Ωραία. Αισθητήρες εδώ, από ό,τι βλέπετε κατευθείαν. Αισθητήρας εδώ, αισθητήρας εδώ, αισθητήρας εδώ και λογικά έχει και αισθητήρα εδώ. Τι γίνεται, αυτό τους ή άλλως δεν πάει με την επιτρόψη, θα πάει σε λίγες περιπτώσεις. Πάει με μπροστά και δουλεύουν αυτοί εδώ οι αισθητήρες. Τι κάνουν αυτοί? Όταν εσύ τη βάλεις σε λειτουργία και αυτό προχωράει, έρχεται εδώ πέρα, έρχεται εδώ πέρα. Και εδώ πέρα είναι το τέλος του τραπεζιού. Μόλις αυτό φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο, σου λέει, ωπ, μάγκα κενό, μεγάλη απόσταση. Τι κάνω? Όπισθεν, φύγαμε πίσω. Το ίδιο ισχύει και με αυτήν εδώ την επαφή και με αυτή. Δηλαδή, όπως αυτό κινείται και πηγαίνει μπροστά, αριστερά, δεξιά, οπ, με το που δει κενό, σταματάει. Εν τω μεταξύ, αυτό εδώ πέρα είναι μπαμπεράκι. Αυτό είναι προφυλακτήρας. Δεν είναι fix. Οπότε αυτό έχει μια ανεκτικότητα. Ακούτε τις επαφές, τα κλακ. Μόλις δηλαδή προχωράει η σκούπα και δει ότι κακ, βρήκε, οπ, το κόβει κατευθείαν. Λέει, μη πας από εκεί ή από εδώ. Ωραίο αυτό. Από εδώ πέρα πίσω μετά, κάτσε να δούμε τι άλλο έχει. Λοιπόν, εδώ πέρα μπροστά πάλι επαφές, γύρω-γύρω, εδώ πέρα πάλι επαφές πίσω για την όπιστε να έχεις πρόβλημα. Και εδώ είναι το power, το on και το off. Εντάξει, εκτός από, άμα ξέρω εγώ, δεν έχεις κάποιο χώρο για να μπορείς να βάλεις την αυτόματη την... Α, έχει και αμορτισεράκια τώρα, εδώ τα λάστιχα. Είδες, με το που πάω να το αφήσω, κάθεται. Ωραία, εδώ πέρα έχει και αυτόματα φορτιστή, δηλαδή άμα δεν θες εσύ να βάλεις τη βάση κάπου ή έχεις παιδιά ή έχεις σκυλιά και φοβάσαι ότι θα πάνε να στεδαγκώσουν ή να στο πειράξουν ή να στο κλωτσίσουν, μπορείς να πάρεις κατευθείαν εδώ πέρα το βυσματάκι που βάλαμε στη βάση της υποδοχής, να πας να το βάλεις κατευθείαν εδώ πέρα και να αρχίσεις να φορτίσεις τη σκούπα σου. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, να. Λογικά αυτό το σπασαρχίδικο το πιπ, κάπως το πενεργοποιείς. Δεν νομίζω να είναι όλη την ώρα αυτή. Ή σου δίνει σήμα ότι κάτι δεν πάει καλά, για μάγκα κάτι δεν έχεις βάλει. Λοιπόν, οπότε το βάλαμε και αυτό. Εδώ πέρα, εντάξει, τα ροδάκια έχουν πολύ γέλιο, ρε. Πάνω το κουμπίσω και κάνει βαπ. Λοιπόν, κάτσε να χαμηλώσουμε λίγο την κάμερα. Όχι, βασικά. Κάτσε. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Από ό,τι βλέπετε έχει αυτό πάνω μεμβράνη για να το καλύπτει, για να γλιτώνει τις γροζουνιές κατά μεταφορά. Και έχει εδώ πέρα κάτι πολύ πους. Το πατάμε και ανοίγει. Από τη μέσα μεριά βλέπετε πολύ απλό λιτό εδώ πέρα. Εδώ είναι η θηκούλα που μαζεύει όλη τη βρώμα. Εδώ, άμα δείτε μέσα, βλέπετε εκεί πέρα την υποδοχή που βλέπω από την κάτω μεριά. Εκεί μέσα είναι ο μηχανισμός της ηλεκτρικής σκούπας. Είναι εκεί που ρουφάει όλη τη βρώμα για να τη βάλει εδώ μέσα. Μπαίνει από αυτή την εδώ την υποδοχή, περνάει από αυτό εδώ πέρα το ακτινέδο στο φίλτρο και είσαι μια χαρά. Από εδώ πίσω παίρνει το φιλτράκι το χέπα που σας είπα που είναι υποαλλεργικό και όταν εσύ θες να το αδειάσεις, κάτσα γιατί τα κάνω και εγώ πρώτη φορά, δεν είχα εγώ ξανά τέτοια σκούπα. Όταν θες να το αδειάσεις, ανοίγεις αυτό το πράγμα και το πετάς. Ελά. Ναι. Ναι. Καμό. Ή όχι. Δεν χρειάζεται να το ανοίξεις αυτό. Α, βασικά εδώ πέρα είναι το άλλο το φιλτράκι. Έρχεσαι, το ανοίγεις από εδώ και απλά βγάζεις δυνα... δεν ξέρω. Από εδώ μάλλον βγάζεις όλη την μπίχλα μαζεμένη. Ψιρταρωτά. Α, έχει μαζευτεί η μπίχλα όλη εδώ μέσα. Έτσι όπως το βλέπετε. Και το τραβάς προς τα κάτω. Να, γι' αυτό έχει τα αυτάκια εδώ. Το τραβάς προς τα κάτω και το αδειάζεις. Σαν χωρητικότητα μπορεί να μην φαίνεται μεγάλη. Δηλαδή, λες εσύ με 300 ml σιγά πώς θα σου γκαρίσω. Α, και εδώ έχει και το πορτάκι. Δηλαδή, μόλις σταματάει να ρουφάει για να μην πέσει η μπίχλα, έχει εδώ το πορτάκι και σταματάει. Λοιπόν, κάτσε να βάλω ξανά το φιλτράκι πίσω. Μην γεμίσουμε με βρώμα.
Οπότε κομπλέ και εδώ. Εδώ με ξέρω, έχει ένα κομματάκι σιλικόνης που προεξέχει. Οκ, okay, από την κόλληση είναι αυτό, δεν είναι τίποτα, δεν μας επηρεάζει. Λοιπόν, θα κάτσε να μου πεις ρε φίλε, τι να χωρέσει εκεί πέρα. Εδώ έχω μια ηλεκτρική σκούπα τέλος πάντων και γεμίζει σακούλα για πλάκα. Μάγκες και φίλες του καναλιού, αυτό το προϊόν δεν είναι να πας σε ένα σπίτι που γίνεται χαμός, που είναι μέσα στη βρώμα και να σου πει ο άλλος, α, με αυτό θα κάνεις τη δουλειά σου και θα είναι όλα τέλεια και θα το καθαρίσεις από την αρχή. Αυτή η ηλεκτρική σκούπα είναι, αφού έχεις καθαρίσει το σπίτι. Έλα, πώς μπαίνει αυτό. Mm-hmm. Έλα. Είναι αυτά. Εντάξει, τώρα που είμαι καθιστός εγώ για να σας δείξω το προϊόν και να μπορέσει να τραβήξει η κάμερα όσο περισσότερα γίνεται, ζορίζομαι. Λοιπόν, εδώ. Όχι, όχι. Οπότε, μάλλον έτσι. Αλλά ούτε έτσι. Έλα. Το κέρατό μου. Δεν χάθηκα να βάλω για αυτές τις αγγλικές οδηγίες. Άμα το βάλω ανάποδα, δεν θα κάνει τίποτα. Ναι. Ποιο είναι το θέμα, ότι ναι, τι σας έλεγα για τη χωρητικότητα του κάδου. Αυτό είναι να κάνει συντήρηση. Είναι αυτό. Πώς πας εσύ με την ηλεκτρική τη σκούπα μια φορά τη βδομάδα, τέλος πάντων ή δύο φορές τη βδομάδα, ή άμα μένει κάποιος στο σπίτι συνέχεια περισσότερες και πας και καθαρίζεις. Έτσι κάνεις και με αυτό εδώ πέρα. Αυτό, τι γίνεται, το αφήνεις στο ρελαντί, δουλεύει μόνο του. Εν τω μεταξύ, αυτή τη σπασαρχιδιά κάπως πρέπει να σταματήσει. Σταμάτησε. Χαμώ το κέρατο. Σταμάτα ρε. Anyway, δεν νομίζω να... Κάπως πρέπει να το απενεργοποιώ αυτό. Α, το μαξιτό έχω κλειστό και εδώ. Κάπως πρέπει να το απενεργοποιώ γιατί... Αν μας συνεχίσει έτσι θα μου σπάσει τα νεύρα. Λοιπόν, εδώ πέρα τι έχουμε, το φίλτρο το έχουμε βάλει. Λοιπόν, αυτό είναι. Αφού σκουπίσεις μια φορά καλή και μετά βλέπεις ότι κάθε μέρα βλέπεις σιγά σιγά σκόνη, τρίχες να μαζεύονται. Αυτό κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν θα πάει να σου μαζέψει άμα έχεις κάτι χνούδια τέτοια κάτω από τους καναπέδες. Θα τους μαζέψει και αυτό, θα προσπαθήσει τουλάχιστον. Αλλά θα γεμίσει γρήγορα η σακούλα και θα πέσει η αποδοτικότητά της. Αυτό που κάνει είναι το σπίτι, λες, ωραία, πού στιγμή είχα κλειστό το σπίτι συνέχεια, λείπουμε και δύο, πώς γεμίζει σκόνη. Αυτή τη δουλειά έρχεται να λύσει αυτό. Ή άμα έχεις ακατοικίδια που γυρνάνε στο σπίτι ελεύθερα, αυτό εδώ πέρα θα σου λύσει τα χέρια για αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Οπ, τα καταφέρα. Τα νεύρα μου. Δηλαδή αυτό είναι να μαζέψει τη σκόνη έτσι. Τη σκόνη που συζορεύεται σιγά σιγά και γίνεται στο τέλος ολόκληρο τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε ξανά. Θα δούμε και πώς μπαίνει το φιλτράκι. Το μεταξύ το φιλτράκι μπαίνει και βγαίνει σχετικά εύκολα. Φίλτρο σκούπα εξάτμιση. Λοιπόν, βάλω και αυτό από πάνω. Αλλά, παιδιά, τώρα εντάξει. Πρέπει να το κάνω αυτό για να δω πώς μπαίνει. Τόσο απλά. Είναι αυτό που σας λέω, ότι όταν είμαι καθιστός εδώ πέρα χάνω την επαφή. Προσπαθώ να το βάλω με γωνία, ενώ αυτό ήθελε κάπου κάτω. Λοιπόν, οπότε το κλείνουμε εδώ πέρα. Στο push. Προφυλακτήρες εδώ κομπλέ. Κάτσε να δούμε, να βγάλουμε από πού βγαίνει αυτό. Να βγάλουμε. Έχει και διάφορα χρωματάκια. Εγώ πήρα αυτό εδώ πέρα το χρυσό. Μου φαίνεται το συγκεκριμένο μοντέλο, το V5, η Pro έκδοση. Βγαίνει σε συγκεκριμένη απόχρωση. Α, από εδώ βγαίνει. Βγαίνει σε συγκεκριμένη χρυσή απόχρωση. Tyrant μου φαίνεται Gold και η άλλη απόχρωση που έχει το V7 το Pro ή το V5X είναι Rose Gold Petal, κάτι τέτοια. Λοιπόν, anyway, αυτό ήταν το κομμάτι του unboxing. Τώρα να επιχειρήσω... Κάτσε. Ναι, όταν την έχεις κλειστή, εδώ έχει το διακόπτη τον off. Τα διάλογα. Μας ζάλεψε τα αυτιά μέχρι να το βρούμε. Εδώ έχει το διακόπτη on-off. Όταν το έχεις το off σου λέει μάγκα, τι πας να φορτίσεις. Μέχρι στην πρίζα αλλά είναι κλειστός ο διακόπτης και δεν παίρνει η μπαταρία μου. Οπότε άνοιξέ με να αρχίσω να φορτίζω. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, έχει μπαταρία. Έχει μπαταρία. Τώρα άμα τα βάλω εδώ στο τραπέζι υπάρχει περίπτωση να τα κάνω όλα σκατά και να πέσει πάνω μας. Αλλά κάτσε να κάνω μια δοκιμή και άμα δω ότι δεν είναι το κόβω στο βίντεο και... Ρε! Ήρθε η ώρα να παίξουμε με τη σκούπα. Λοιπόν, την έχω φορτίσει, την έχω εδώ πέρα στο τηλεκοντρολάκι στο χέρι και πάμε να δούμε λίγο τις λειτουργίες της. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για να της δώσουμε να αρχίσει να ανοίγει, πατάμε το clean. Και αρχίζουν και να αναβάλουν τα λαμπάκια. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Αριστερά, αριστερά, αριστερά,
Μπορώ να τη χειριστώ έτσι. Δηλαδή να τη δώσω σήμα εγώ, κάτσε πω, πήγαινε ευθεία. Άμα είναι κάπως ισορρευμένη η μπόχα, εκεί η μπίχλα τέλος πάντων, άμα έχει πέσει κάτι, κάτσε να τη φέρω πιο κοντά να το δούμε. Για να τη σταματήσω, πατάω ξανά το clean. Γαμώ. Λοιπόν, πάμε τώρα, θέλουμε να γυρίσει πίσω. Κάτσε να δω, θέλω να τη ρίξω πάνω στο τοίχο, να δούμε τι μπορεί να κάνει. Βασικά κάτσε να το φέρω πιο κοντά, για να βλέπετε κι εσείς. Έχει πολύ γέλιο αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ κοιτάει και η Ήρης εδώ πέρα το σκυλί μου. Κάτσε εδώ. Ήρης. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε εκεί ανέβηκε και το χαλί μια χαρά. Τι, κάνεις μαγκές. Κάνεις μαγκές στη σκουπά. Λοιπόν, ανέβηκε και στο χαλί. Το μεταξύ το συγκεκριμένο χαλί έχει ψηλό, κάτσε πώς το λέγεται το IKEA. Πελό, πελό. Ήρης. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Α, άμα την αφήνεις και δεν την δίνεις λειτουργία, άμα το έχεις βάλει σε αυτό το mode, σταματάει μετά από λίγο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο χαλί έχει ψηλό πελό τέλος πάντων. Είναι ψηλό και έχει πάρα πολύ... Είναι σαν τρίχες τέλος πάντων αυτό εκεί. Οπότε το συγκεκριμένο, άμα έχει συμβατικές ροδίτσες τέλος πάντων, θα ζοριζόσουν. Ή θα μπλεκόταν ή θα μπορούσε να αγωνηθεί. Αυτό από ό,τι είδατε το χειρίστηκα και εκεί πέρα, έκανε και τον ελιγμό. Κάτσε. Ήρης. Τι είναι αυτό. Ήρης. Ωραία, βρήκα καινούριο παιχνίδι. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι γίνεται. Σας είπα αυτό, μπορείτε να το χειριστείτε εδώ πέρα με το κοντρολάκι. Πάμε να δούμε τι θα γίνει αν πας να το ρίξεις πάνω στο τοίχο. Ας πούμε, εγώ χάζευα τέλος πάντων, μιλάγα στο τηλέφωνο και δεν το πήρα χαμπάρι. Οπ! Πάμε άλλη μία. Εν τω μεταξύ έχει και όπισθεν. Βέβαια στην όπισθεν πρέπει να δίνεις περισσότερες εντολές για να το πατήσεις, γιατί άμα το κρατάς πατημένο δεν κάνει κάτι. Οπότε χαζεύω εγώ. Τσακ! Στην ίδια απόσταση πάλι σταματάει. Λοιπόν, πάμε να το ρίξουμε σε άλλο τοίχο, εκεί που έχει γωνία, ξέρω εγώ, μήπως μπορέσουμε να το μπερδέψουμε λίγο. Εκεί το μπερδέψαμε. Γενικά ο αισθητήρας στις ίσιες επιφάνειες κάθεται και τις αναγνωρίζει πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή λέει, οπ, εμπόδιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ο αισθητήρας έπιασε μόνο τη γωνία, δηλαδή τώρα άμα πάω ευθεία, σταμάτησε πριν το ακουμπήσει. Αλλά στην προηγούμενη περίπτωση που ήταν η γωνία, επειδή... Να, πάμε πάλι και έτσι. Α, σταμάτησε και εδώ. Γενικά, άμα πας μόνο σε κάτι, ακριβώς πάνω σε γωνία μπορεί να βρει. Αλλά το καλό είναι, σας είπα, μπροστά δεν είναι σκέτο. Έχει bumper, έχει προστατευτικό, προφυλακτήρα δηλαδή, που έχει... δεν τη τρώει όλο το σύστημα, τη τρώει μόνο προφυλακτήρας. Σταμάτησε, τι κάνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έχει. Το Max τι κάνει. Α, Max. Α, σε ένα σημείο μόνο σταθερά. Ηρίς, σε τρώει ο κόλος σου, έτσι. Λοιπόν, αρκετά παίξαμε. Κάτσε να σταματήσουμε εδώ. Να δούμε και τα άλλα κουμπάκια. Το πλάνο είναι για να προγραμματίσεις εσύ πότε θες να ξεκινήσεις. Θα με αφήσεις να τραβήξεις το βίντεο. Λοιπόν, το πλάνο είπαμε είναι για να προγραμματίσεις εσύ σε πόση ώρα. Αφού τους ρυθμίσεις την ώρα, του λες, ξέρω, στις 8 το πρωί ξεκίνα για 2 ώρες. Έχει τέτοια ρύθμιση. Φτιάνεις το ρολόι, τα φτιάνεις όλα. Μετά έχει αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι που σας είχα πει ότι άμα έχει πέσει, ξέρω εγώ, το τασάκι εκεί πέρα και έχει βρώμα. Σε τρώει, Αρχίζει και κάνει αυτό το περιστροφικό. Δηλαδή του λες εσύ, στο συγκεκριμένο σημείο έχει πολύ μπίκλα. Κάτσε να το δούμε λίγο καλύτερα. Είναι αυτό εδώ πέρα, το κυκλικό. Του λες, στο συγκεκριμένο σημείο έχει πάρα πολύ μπίκλα και θέλω να επικεντρωθείς σε εκείνο εκεί το σημείο. Μόνο. Δεν με νοιάζει να κάνεις όλο το σπίτι, να σε αφήσω λάσκα να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Αλλά το συγκεκριμένο σημείο θέλω να πας να το κάνεις, να το καθαρίσεις, να το κάνεις γυαλί. Εκεί έχει πάρα πολύ μπίκλα. Εν τω μεταξύ, η Ήρης το κοιτάει τώρα, λέει, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι σκύλι να του γαβγίσω. Κάθεται και τρώει και κάτι πραγματάκια. Άστο μη. Βρήκε κάτι από τη συσκευασία του Τσούι τώρα για να μασάει. Χαρτί είναι, την αφήνω. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα αρχίζει και κάνει αυτή την περιστροφική κίνηση. Αρχίζει, γυρνάει. Σε κάποιο στιγμή όσο σταματάει, εντάξει, θα την αφήσω λίγο ακόμα να δούμε αν θα πάει να σκάσει πάνω στο τοίχο. Τώρα βέβαια δεν ξέρω για πώς ακούγομαι, γιατί έχω βάλει τη κάμερα σε περίεργη γωνία για να μπορέσει να καταγράψει όλο το χώρο τέλος πάντων εδώ πέρα και τι μπορεί να κάνει. Ναι.
Κάνει αυτή τη γύρω-γύρω όλη κίνηση τέλος πάντων. Το σημείο εκείνο το έχει κάνει λαμπίκο. Σταματάμε. Πάμε να δούμε κανένα άλλο. Με το clean σταματάει. Τελειώνει και η μπαταρία το κινητό. Λοιπόν, μετά αυτό έχει επιστροφή στο σπίτι λογικά είναι. Ή αυτό είναι το αυτόματο. Κάτσε να δούμε που πάει. Α, όχι. Το συγκεκριμένο είναι η επιλογή τείχο-τείχο. Μη σε πετύχω ή όχι. Τι λέω ρε. Απέφυγε, ναι, είναι η επιλογή τείχο-τείχο. Απέφυγε εκεί το δωμάτιο. Σταμάτα, σταμάτα ρε. Το κοντρολάκι, εντάξει, από ό,τι βλέπετε έχει, δεν έχει και τεράστια εμβέλεια. Βρήκε παπούτσι. Έλα, ήρισε εδώ πέρα. Φύγε ρε από εκεί. Λοιπόν, η συγκεκριμένη επιλογή πρέπει να είναι η τείχο-τείχο. Τι είναι η τείχο-τείχο, του λες να κάνει περιμετρικά τους τείχους του σπιτιού. Δηλαδή, αν δεν θα σταματήσει εδώ. Οπ, σταμάτησε στο χιλιοστό. Οπότε αυτό, άμα θες εσύ να καθαρίσεις γύρω-γύρω τους τείχους και δεν θες να κάτσει να. Ηρείς. Σταμάτα, αγάπη βλακίε. Λοιπόν, οπότε άμα θες να κάνει περιμετρικά τους τείχους, πατάς αυτήν εδώ την επιλογή. Και μετά είναι και αυτή η επιλογή εδώ πέρα που δεν ξέρω τι κάνει. Το τέρμα αυτόματο. Κάτσε να δούμε. Εν τω μεταξύ βλέπετε ότι. Ή αυτή είναι ο τείχο-τείχο. Κάμω το κερατό μου. Πρέπει να κοιτάξω το manual. Λοιπόν, τι γίνεται. Από ό,τι βλέπετε, πάει στο τείχο, ακουμπάει σιγά-σιγά και βλέπετε ότι πάει και με γωνία εκεί πέρα. Δεν πάει κατευθείαν ευθεία γύρω-γύρω. Αυτό γίνεται για τις περιοχές που έχει ντουλάπια τέλος πάντων και από την κάτω μεριά έχει ένα κενό που δεν μπορείς να βρεις. Ας πούμε, εμένα το σύνθετο εκεί πέρα, από την κάτω μεριά έχει ένα χυλάκι και πάει και μαζεύεται πάρα πολύ σκόνη. Αυτό είναι για να κάνει αυτή και τη δουλειά ακριβώς. Κάτσε να δούμε εδώ πέρα τι θα κάνει. Θα συνεχίσει να μπει στο δωμάτιο. Ναι, άμα πάει και συνεχίσει προς το δωμάτιο. Ναι. Λοιπόν, το σταμάτησα. Τελικά αυτή εδώ η δεξιά επιλογή είναι τείχο-τείχο. Η άλλη είναι απλά που πάει και καθαρίζει όλο το σπίτι και δουλεύει αυτόματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Εντάξει, αυτός ο χώρος δεν ήταν και πολύ προμήκος. Πάμε να δούμε άμα έχει μαζέψει κάτι και τι έχει μαζέψει. Να δούμε άμα έκανε τελικά δουλειά. Γενικά εύκολος ο χειρισμός του, έλεγα το κοντρολάκι, τι χρειάζεται γάμο, αφού το κάνει όλο αυτόματα. Εύκολος ο χειρισμός του, έχει αυτή την επιλογή να πηγαίνει τείχο-τείχο για να μαζέψει τις περιοχές που δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση εσύ με ένα γρήγορο σκούπισμα ή σφουγγάρισμα. Έχει την επιλογή αυτή εδώ πέρα που κάνει όλο το σπίτι αυτόματα και για εστιασμένο καθαρισμό. Οπ, τι έγινε, η DHL, λες να μου έρθει και η δεύτερη σκούπα. Του Ηράκλειο, οπ. Πρέπει να το κοιτάξω. Λοιπόν, αυτή βγαίνει εκτός λειτουργίας. Οπότε τώρα, τι να κάνω. Κάπου πρέπει να βάλω τη βασούλα, την κινέζικη, να δούμε άμα πηγαίνει τέλος πάντων στη βάση της, στο σπίτι. Τώρα μπορώ, πρέπει να έχει μόνο μπαταρία, δεν ξέρω. Οπότε σταματάω λίγο το βίντεο εδώ πέρα και θα πάω να βάλω τη βασούλα κάτω για να το δούμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε μια δοκιμή. Σε ένα σπίτι που είναι σκουβγαρισμένο και σκουπισμένο χθες το απόγευμα τέλος πάντων, αλλά μένει ανοιχτό πολλές ώρες επειδή είναι καλοκαίρι και θέλουμε να δροσίζεται. Πάμε να δούμε τι έχει μαζέψει μέχρι τώρα. Οπότε τη φέρνω κοντά. Λοιπόν, όσο για τη βάση φόρτισης, είναι αυτό που σας είπα, ότι η βάση, η επιστροφή, η αυτόματη που κάνει, γίνεται μόνο όταν του βάλεις ένα μενού plan, του λες δηλαδή, θα κάτσεις να κάνεις να καθαρίσεις το σπίτι από εκείνη μέχρι εκείνη την ώρα. Μόλις τελειώσει εκείνη η ώρα και φτάσει ο χρονοδιακόπτης στο όριο που του έχει πει, αυτό από εκεί είναι το σημείο που βρίσκεται, αυτομάτως θα γυρίσει πίσω στη βάση. Ή άμα βλέπει ότι τελειώνει η μπαταρία τέλος πάντων. Σε αυτή την περίπτωση εδώ πέρα δεν μπορώ να το βάλω χειροκίνητα. Δεν ξέρω τώρα τι ρυθμίσει, θα το κοιτάξω και θα δούμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πάμε να το δούμε από κάτω. Το πανάκι των μικροϊνών έχει μαζέψει αρκετή μπιχλίτσα, χώμα βασικά και σκόνη. Επίσης έχει μαζέψει και πολλές τρίχες. Εδώ τριχούλες έχουν μπει εδώ πέρα, δεν μας επηρεάζουν σε τίποτα. Εδώ στη σκούπα δεν βλέπω κάποιο κατάλοιπο και από την κάτω μεριά είναι και οι ροδίτσες έχουν μαζέψει. Γενικά έχει μαζέψει κάποια πράγματα. Τώρα είναι ψιλοπράγματα αυτά, δεν ξέρω, θα δείξει. Το σπίτι πάντως φαινόταν καθαρό γιατί είναι το μαύρο το γρανίτης από κάτω και στο καθάρισμα είναι ολόκληρο ζόρι. Δηλαδή οτιδήποτε και να είναι φαίνεται. Λοιπόν, οπότε πάμε να ανοίξουμε να δούμε τη θηκούλα του. Τι μάζεψε τώρα με 3-4-5 λεπτάκια τέλος πάντων που κάθομαι και παίζω. Το φιλτράκι μένει καθαρό και κατευθείαν βλέπουμε μέσα. Μπόλικο πραγματάκι. Λοιπόν, θα κάνω μια καλή. Τι γίνεται τώρα. Είχα πάρει, θυμάστε, είχα δείξει ένα σκηνί που είχα ένα δώρο στην Ήρη τέλος πάντων με κάποια πράγματα για το σκύλο. Και είχα πάρει και ένα σκηνάκι και καλά που το τραβάει.
Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο το έχει κάνει 1000 κομμάτια και έχει γεμίσει τις κλωστές όλο το σπίτι. Καθόμαστε δηλαδή συνέχεια και εγώ και η κοπέλα μου και καθόμαστε και. Όπω, εντάξει, τι πάει αυτό. Ρε, πού πάει αυτό. Δαιμονίστηκε. Ναι. Ρε μάγκες. Γαμάτο. Λοιπόν, με το που το βγάλω αυτό για να το δείξω, μάλλον αυτό είπε, α, με άδεια στο αφεντικό, κάτσε να πάω να φορτίσω. Οπότε μου φύγει από το κάτω που το είχα ανοιχτό από μόνο του, και έτσι με ανοιχτό καπάκι, και τσου πάει στη θέση του. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν είναι και με χρονοδιακόπτη. Δηλαδή, σου λέει, άμα είμαι κλειστό 3-4 λεπτά, δεν έχει σκοπό να σκουπίσει. Γαμάτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα κατευθείαν την πίχλα που έχει μαζέψει. Λοιπόν, πώς είπαμε αυτό, το ανοίγουμε από πάνω, βγάζουμε το φιλτράκι από εδώ. Και έχει μαζέψει κλωστές από το παιχνίδι της Σύρης, πολλές τρίχες της Σύρης που εμείς δεν τις βλέπουμε. Δηλαδή αυτές τις τρίχες, τις μικρές εδώ πέρα, τις ψηλές, δεν μπορείς να τις καταλάβεις εύκολα γιατί είναι και κοντότριχο το σκυλί και τέτοιο. Και πολύ, πολύ σκόνη. Και τώρα αυτό, παιδιά, είναι με 5 λεπτά λειτουργία σε ένα σπίτι που σκουπίστηκε χθες. Φαντάσου τώρα σε κάποιο σπίτι, καλά, σας είπα παιδιά, όποιος είναι να το πάρει αυτό, ας κάνει πρώτα μια καλή γενική και μετά να το έχει αυτό να δουλεύει. Τώρα να πάει αυτό, φαντάσου, σε 5 λεπτά σε ένα καθαρό σπίτι, από χθες το απόγευμα πραγματικά που καθίσαμε και σκουπίσαμε. Μάζεψε τόσο πράγμα. Εντάξει, τις κλωστούλες τις φαίνει ήδη. Τρίχες και σκόνη. Οπότε, όποιος αποφασίσει και πει, ξέρω εγώ, ότι θα το πάρω, πρώτα ένα καθάρισμα και μετά αυτό κάνει τη συντήρηση. Δηλαδή μαζεύει τη λεπτή τη σκόνη, μαζεύει τις τρίχες του σκύλου, μαζεύει τέτοια πράγματα που δεν μπορείς να αντιληφθείς και αυτά σιγά σιγά μαζεύονται και στο τέλος πας πάνω από ένα έπιπλο, κάνεις ένα έτσι και λες πού είναι όλη αυτή η βρώμα γάμα το κερατό μου, που είναι, παντού είναι. Οπότε παίρνεις ένα τέτοιο διάολο, δείχνει και σουγκαρίζει, εν τω μεταξύ με ψήσατε τώρα να βάλω δοκιμάσω για το σουγκάρισμα κατευθείαν. Γάμο το κερατό μου, είναι αυτό, είναι ότι είναι χρήσιμο για το σπίτι, όχι για κάθε σπίτι, εντάξει παιδιά, αυτό είναι... για πιο μεγάλα σπίτια. Τώρα να μου πεις ένα διαμέρισμα τώρα ή ένα διάρρη που είναι 30 τετραγωνικά να πας να βάλεις αυτό εδώ το πράγμα, είναι υπερβολή, είναι too much. Άμα δεν έχετε χρόνο για καθάρισμα και προτιμάτε να κάνετε άλλα πράγματα από το να κάθεστε εδώ πέρα και να παιδεύεστε με σκούπισμα, καθαρισμό όλη τη μέρα, ναι, πάρε το και σε αυτό το σπίτι. Αλλά επειδή και το κόστος είναι μεγάλο, εντάξει μεγάλο, σχετικό είναι αυτό, ανάλογα το μοντέλο βρίσκεις, ανάλογα τις δυνατότητες. Εγώ πήρα από τα καλύτερα μοντέλα αυτής της κατηγορίας. Άμα θες μπορείς να πάρεις και μια ρούμπα με 500 ευρώ. Ναι, θες. Λοιπόν, βάλω το νεράκι. Ψ, 300 just. Λοιπόν, είχα εδώ πέρα ένα εμφιαλωμένο νερό. Πήγα και βάλα κατευθείαν το νεράκι εδώ πέρα, οπότε, έλα εδώ, βαριέμαι τώρα να πηγαίνω. Ω, τι έγινε. Ναι, έχει και το χείο υπερχείλησης, οπότε επειδή έχω το πολύ μπριζό κάτω, κάτσε να τα αφήσω εδώ. Λοιπόν, έλα, ξύπνα. Πού πας? Εδώ, Ρε, μη πας εκεί, εδώ έλα. Βλέπει τώρα ότι έχει ανοιχτό το καπάκι και λέει επιστροφή. Ρε. Ωραία. Το τσιμπάω. Φορώ και τα γυαλάκια του ρηγιού. Λοιπόν... Θήκη νερού. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει και δύο τρύπες, όπως το βάλαμε πριν. Έχει και δύο τρύπες, τις βλέπουμε, κάτω. Οπότε βάζω και αυτό εδώ. Α, αυτό εφάρμοσε καλύτερα. Κάτσε γιατί έχει πέσει και λίγο νεράκι. Το κάνω με το δάχτυλο, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Πους. Έτοιμο. Τώρα το έχω βγάλει το τέτοιο, δηλαδή το έχω πει, φίλε, δεν θέλω να λειτουργήσει. Με το που, λογικά, επειδή αυτό έχει δύο πινάκια κάτω, με το που κουμπώνανε, αυτό θα σταματάει να δίνει σήμα στη σφουγγαρίστρα, στη σκούπα τέλος πάντων που ρουφάει. Οπότε πάμε να δούμε πώς πάει με το σφουγγάρισμα. Λοιπόν, ναι, κάτσε να το βάλω αυτό, ας σφουγγαρίσει γύρω-γύρω. Τώρα δεν ξέρω, δεν φαίνεται σίγουρα από την κάμερα, αλλά άμα δείτε, έχει αφήσει κάποιες μικρές γραμμές όπου περνάει, αφήνει γραμμή από τη κλωστή, από το πανί που είχε από κάτω, τέλος πάντων, ότι και καλά κάθεται και σφουγγαρίζει. Λοιπόν, σε εκείνο σημείο δεν θέλω να πας, θέλω να έρθεις από εδώ.
πραγματικά δεν φαίνεται, αλλά έχει πολύ γέλιο. Είναι έτσι εκείνο το σημείο στο συγκεκριμένο και κάνει κυκλικές κινήσεις. Λοιπόν, κάτσε. Το φέρω χειροκίνητα εδώ. Στην αρχή μου έκανε μια πολύ λεπτή γραμμή γιατί δεν είχε πάρει νερό όλο το βετέξι. Έπρεπε να στάξει για να βρεχεί όλο το βετέξι. Τώρα φαίνεται η διαφορά και είναι πιο εμφανής. Κάτσε να το φέρω πιο κοντά, μπας και μπορεί να φανεί και στην κάμερα. Γιατί πραγματικά τώρα αυτά εδώ τα πράγματα δεν μπορεί να τα αποθανατήσει τόσο καλά η Xiaomi εδώ πέρα, γιατί έχει κάποια τεχνικά θεματάκια. Λοιπόν, ναι, σφουγγαρίζει, μαγιές. Σφουγγαρίζει, παπαριά. Λοιπόν, και κάτσε να το βάλω εδώ στο κυκλικό. Θέλω να σφουγγαρίσει και για το σημείο. Εντωμεταξύ, έχει αισθητήρα και βλέπει ότι εκεί έχω ήδη κάνει και έχω σφουγγαρίσει και αλλάζει mode αυτόματα. Έχω χαζέψει πραγματικά, το βίντεο τράβηξε πολύ, αλλά δεν μπορείς αυτό το προϊόν να το παρουσιάσεις σε 2-3 λεπτά τέλος πάντων. Έπρεπε να δούμε όλες τις λειτουργίες. Ήρης, τι έγινε, νεράκι, θες να πιείς? Έπρεπε να δείξω όλες τις λειτουργίες για να δούμε τι πραγματικά κάνει. Αυτή είναι η iLife V5 Pro Intelligent. Υπάρχει και το smart μοντέλο, έχω παραγγείλει και την X5. Η διαφορά της X5 με αυτή είναι, εντάξει, το χρώμα, απορροφητικότητες και τέτοια, από ό,τι θυμάμαι, είναι τα ίδια και η άλλη είναι για να σφουγγαρίζει. Και ποιο είναι το θέμα? Ότι σε αυτές τις σκούπες υπάρχει τεχνολογία Virtual Wall. Τι σημαίνει αυτό? Ας πούμε, βλέπετε τώρα εγώ που είμαι με το κοντρολάκι, ότι δεν θέλω... Τι έγινε? Πάτσε το κουμπακί. Μάλλον. Λοιπόν, έλα. Πήγαινε... Έλα, αυτό εδώ, να δω τι κάνει αυτό. Αυτή η τεχνολογία, τέλος πάντων, η wall που λέω, τι κάνει? Εκεί πέρα βλέπετε έχω αυτό το άνοιγμα. Εκεί πέρα υπάρχει πόρτα. Άμα εγώ θέλω να περιορίσω τη σκούπα μου σε αυτόν εδώ το χώρο, πολύ απλά πάω, τραβάω την πόρτα και τελειώνει εκεί η ιστορία. Αν όμως εγώ έχω ένα τεράστιο ανοιχτό χώρο, έχω τέλος πάντων ένα τεράστιο σαλόνι ή ξέρω εγώ έχω ένα πολύ ανοιχτό χώρο, θέλω να την χρησιμοποιήσω, η ρίση δεν έχει καταβρει ούτε να τζιγαπήσω ούτε τίποτα. Ρε, μας τρελάνει. Τώρα πατώντας αυτό το κουμπί πάει σπίτι. Άρα είναι το κουμπί το home. Δεν ξέρω, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Άμα το αφήσει το clean, πιάνει μόνο του. Λοιπόν, τι γίνεται? Άμα έχει τέτοιο τεράστιο χώρο τέλος πάντων και θες να περιορίσει τη σκούπα, να μην πάει από εκεί. Δεν θέλω από εκεί, ρε φίλε, από εκεί πάει ο κόσμος. Εγώ θέλω να καθαρίσει αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένα μικρό κουτάκι που το βάζεις. Αυτό έχει μια δέσμη περίθρον και αυτό με το που πάει και πλησιάζει εκεί πέρα σου λέει: Ωπ! Τι έχει εδώ? Τείχο, εμπόδιο. Μου έχει πει το αφεντικό να μην πηγαίνω από εκεί. Ωραία. Οπότε σταματάει εκεί πέρα. Αυτή είναι η διαφορά τους. Αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση δικιά μου δεν με απασχολεί. Σε άλλους που έχουν ένα διαφορετικό, πιο ιδιαίτερο χώρο, πιο ρυθμισμένο αλλιώς, ή άμα έχουν κάποιο πατάρι, ξέρω εγώ, και φοβούνται μη πέσει, ακόμα και αν έχει προστασίες, δεν σου λέω ότι, είναι, ότι θα πέσει, ναι, είναι για κλωτσιές το σύστημα, αλλά ηλεκτρονικά είναι, πες ότι γίνεται κάτι και πάει να πέσει. Βάζεις το e-wall και έχεις ξενιάσει, ξέρω εγώ, βλέπει ο κατευθύνων αισθητήρας ο μπροστινός ότι, οπ, εμπόδιο, πίσω. Εντάξει, λοιπόν, αυτό ήταν η παρουσίαση του προϊόντος. Ξεκίνησα να κάνω απλά ένα unboxing και το κάνω πιο αναλυτικά, αλλά τελικά το έκανα στο πόδι γιατί ήθελα να παίξω με αυτό. Θέλω δηλαδή όταν θα έρθει η κοπέλα μου να το δείξω. Α, κοίτα τι έχω. Τέλος πάντων, αυτά από μένα. Ωραίο γκατζετάκι, οικονομικό. Είναι το θέμα βέβαια τώρα του τελωνίου. Από ό,τι είδατε, εγώ την είχα πάρει, ξέρω εγώ, κάποια τιμή. Το τελωνίο μου βγήκε συν 102 ευρώ, επειδή το πήρα από την Κίνα. Τις συγκεκριμένες σκούπες τις έχουν και στην Ευρωπαϊκή Αποθήκη. Η Ευρωπαϊκή Αποθήκη έχει 15 ευρώ μεταφορικά και είναι λίγο πιο ακριβές από τη Κίνα. Όποιος ενδιαφέρεται για τέτοια σκούπα, μονόδρομος είναι η Ευρωπαϊκή Αποθήκη. Άμα κάποιος τώρα τέλος πάντων θέλει να το ρισκάρει με το τελωνίο, με DHL ή EMS, δεν στέλνει γιατί έχει ενσωματωμένη μπαταρία αυτή, οπότε το ξεχνάμε. Άμα κάποιος θέλει να το ρισκάρει με την DHL, μήπως το θεωρήσουν σε χαμηλότερη τιμή και τέτοια ή δεν το λάβουν υπόψη τους στο τιμολόγιο, ok, πάω πάσο. Αλλά να ξέρετε, γι' αυτό το έχω ξαναπεί, σε αυτές τις αγορές μεγάλων ογκώδων αντικειμένων, κάνεις και τα υπολογίζεις και τα τελωνιακά. Συγκεκριμένη περίπτωση, το συγκεκριμένο έκανε 150-160 ευρώ. Εμένα μου πήγανε άλλα 100 ευρώ τέλος πάντων τα τελωνιακά. Αν η DHL και η φορολογία και οι δασμοί. Οπότε μου πήγε αυτή τέλος πάντων ένα 250. Τα αντίστοιχα μοντέλα στην Ελλάδα είναι για κλωτσιές. Δεν φτάνουν κανένα επίπεδο. Δηλαδή, το έδειχνα σε κάποιους φίλους μου από το εξωτερικό, μου λέγανε τι τιμές είναι αυτές, τι απαταιώνες είναι αυτές εκεί πέρα. Ο M, ρομποτική σκούπα και όχι τέτοια, με συστήματα αυτόματα, με ιστορίες. Μία που απλά πηγαίνει πέρα 12 και δεν έχει καν απορροφητήρα και είναι απλά με ένα πανί και κάνει γύρω-γύρω. Λέει τέτοια τιμή, θα τρελαθούμε.
Anyway, οπότε το υπολογίζεται. Από ευρωπαϊκή αποθήκη μονόδρομος, δηλαδή ναι, βλέπεις πόσα είναι τέτοια, αλλά από τη στιγμή που σου δίνει την δυνατότητα να το πάρεις από ευρωπαϊκή αποθήκη χωρίς τελωνία, χωρίς ιστορίες, πας και δίνεις εκεί πέρα τα πάνω-πάνω λεφτά και δεν τα δίνεις στην DHL. Από την αγορά ευχαριστημένος από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα. Μέχρι να ανέβει το βίντεο θα έχω σίγουρα κάποια άλλα συμπεράσματα που μπορώ να σας πω. Ότι άξιζε, δεν άξιζε, ήταν βλακεία, έλεγα παπαριές, μου χάλασε το διβδόματο. Όλα αυτά σας ενημερώνω σε κάθε βίντεο ούτως ή άλλως και στο description ή βάζω τσότα τέλος πάντων στο τέλος του βίντεο και σας λέω μερικά πραγματάκια. Αυτά από μένα. Πολύ καλή αγορά. Ακόμα και με το καπέλο της DHL δεν το έχω μετανιώσει. Θα τη χρησιμοποιήσουμε σίγουρα, δηλαδή τα λεφτά της θα τα βγάλει. Δεν είναι αγορά για όλους, δεν θα τους βολέψει όλους, δεν είναι για κάθε σπίτι. Αλλά άμα έχεις έναν πολύ μεγάλο ανοιχτό χώρο, λείπεις πολλές ώρες από το σπίτι και εσύ και ο σύντροφός σου ή τέλος πάντων η γυναίκα σου ή οποιοδήποτε, πρέπει να συμβιβαστείς και να κάνεις κάτι γι' αυτό, για να μην τη μέρα μια μέρα που έχετε ξεκούραση ή μια μέρα που μπορείτε να κάνετε πράγματα, να μην φοράτε φακέλια στο κεφάλι και κάθεστε, παίρνετε σκουπόξυλα και αρχίζετε και καθαρίζετε όλο το σπίτι. Λοιπόν, αυτά από μένα. Καλή αγορά. iLife Chewy V5 Pro Intelligent, δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς είναι. Αυτά από μένα. Γεια σας.